Το ιερό τέμενος του Διονύσου, όπου βρίσκεται και το θέατρο, σφίζει από ένα ετερόκλητο πλήθος. Χιλιάδες Αθηναίοι φυσικά, αλλά και πάμπολοι άλλοι Έλληνες, που έχουν έρθει από διάφορες συμμαχικές πόλεις, ακόμα και ξένοι, βρίσκονται εδώ, για τη μεγάλη γιορτή του Θεού, τα Ενάστη ή Μεγάλα Διονύσια. Ήρθαν να θαυμάσουν αυτό το κορυφαίο δημιούργημα της αθηναϊκής δημοκρατίας, το θέατρο. Επίσης, θα φαν, θα πιούν, θα γλεντήσουν, θα κάνουν και τα ψώνια τους. Ήδη και εδώ, γύρω-γύρω, μικροπολιτές διαλαλούν την πραμάτια τους. Αληθινό πανηγύρι. Λοιπόν, πάω να αγοράσω τα σύμβολά σας. Ωρε μια ώρα που έχει... Τουλάχιστον φέτος έχουν βάλει χωριστά τους ξένους. Δημόδωρε, θέλεις να πάμε στο ναό, να δούμε το χρυσελεφάντινο άγαλμα του Διονύσου που έφτιαξε ο Αλκαμένης. Ωραία, μην ξεχαστείτε μόνο. Σμίκη θε φέρτον μετά στην κερκίδα της φυλής μας. Λέω να περάσουμε τώρα μια βόλτα από τα παρασκήνια. Μήπως δούμε το θείο σου, τον Κλεόφαντο. Όχι, όχι Σμίκηθε. Πρώτα θέλω να αφήσω στο Θεό αυτό που έφτιαξα προχτές. Καλά, παιδί μου. Θα σε περιμένω έξω. Θεούλη μου, κάνε μου τη χάρη που σου ζήτησα. Ξέρεις εσύ. Ο Δημόδωρος και ο Σμίκηθος τρυπώνουν στη στοά πίσω από το σκηνικό οικοδόμημα όπου βρίσκονται σε εξέλιξη οι προετοιμασίες για την επικείμενη παράσταση. Οι τεχνικοί ελέγχουν και μεταφέρουν τα σκηνικά αντικείμενα, οι υποκριτές δοκιμάζουν τις συσκευές για τους ρόλους που θα παίξουν και περνούν τα λόγια τους μια τελευταία φορά. Να, να ο θείος Κλεόφαντος! Θείε, θείε! Βρε εσείς, πού βρεθήκατε εδώ? Θα δω κι εγώ τις παραστάσεις σήμερα, θείε. Θα δω κι εγώ θέατρο. Πω, πω, θα πρέπει να προσέξω να είμαι πολύ καλός τότε. Ξέρεις ποιος είμαι άμα φορέσω το προσωπείο μου, Δημόδωρε? Ποια είναι η συσκευή που θα φορέσει τώρα ο θείος σου, Δημόδωρε? Ξέρω, είναι η γεροντική συσκευή, ο Φίνικας. Και με το άλλο προσωπείο, το γυναικείο, θα είσαι η Βρυσιειδά. Αυτός είσαι. Άντε, άμα μεγαλώσεις λίγο ακόμα, θα πω στο χορηγό μας να σε βάλει στο χορό. Αλήθεια, αλήθεια! Βέβαια! Άντε όμως πάω, γιατί όπου να είναι αρχίζουμε και θέλω να ξαναθυμηθώ τα λόγια μου. Προχωράει πολύ καλά ο Κλεόφαντος. Μέσα σε 3 χρόνια έγινε κιόλας δευτεραγωνιστής. Περάστε στο θέατρο, παρακαλώ, σε λίγο θα αρχίσουν οι αγώνες. Πάμε, πάμε! Περάστε στο θέατρο, παρακαλώ. Σε λίγο θα αρχίσουν οι αγώνες.